Με το ακτινολογικό δυστυχώς γίνεται αυτό που είχαμε προαναγγείλει εδώ και χρόνια. Ο θάνατός του, εντός αγωγικών, εκμεταλλευόμενοι όλες αυτές την νομοθεσία που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να καλύψει το κενό σε πρώτη φάση 15 εφημεριών και ό,τι πρωινών, εν πάση περιπτώσει, έχουν άδεια οι δύο εναπομείναντες ακτινολόγοι μέχρι τέλος του χρόνου. Έχει κάνει σύμβαση με μια μέσω διαγωνισμού, έγινε μια σύμβαση με μια εταιρεία η οποία θα παρέχει γνωματεύσεις σε αξονικές και σε μαγνητικές σε επίγουσα βάση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι τι γίνεται με την υπόλοιπη λειτουργία της καταγγελίας, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι είναι τι γίνεται με την υπόλοιπη λειτουργία του ακτινολογικού. Για παράδειγμα, δηλαδή, ένας ο οποίος χρήζει να κάνει ένα υπέρεχο. Μπορεί να λύσει το πρόβλημά του με ένα υπέρεχο, ας πούμε, το οποίο είναι ανώδυνο, φτηνό, γρήγορο και, εν πάση περιπτώσει, και δεν έχει και ακτινοβολία. Δεν επιβαρύνεσαι και με το θέμα της ιωτήσεως ακτινοβολίας. Τι γίνεται? Η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εκείνη την ημέρα, θα εξυπηρετηθεί με αξιολογική τομογραφία. Και αν είναι από τις περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να δώσει λύση ο αξιολογικός, γιατί όπως αναφέρουμε στην καταγγελία, υπάρχουν πράγματα τα οποία οι γιατροί του νοσοκομείου τα γνωρίζουν καλύτερα. Σε κάποιες περιπτώσεις ο υπέρηχος είναι αυτός που δίνει την γνωμάτευση, δεν μπορεί να μας το λύσει ο αξιολογικός. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό. Γι' αυτό βγάλαμε αυτή την καταγγελία. Έτσι. Και όσον αφορά τις απλές ακτινογραφίες, αυτό που είπαμε και πριν είναι ότι θα τις βλέπουν πλέον την ημέρα που δεν θα υπάρχει φυσική παρουσία του γιατρού, οι γιατροί από τα επίγοντα, οι γιατροί που τις συνταγογραφούν από τις κλινικές. Και αν χρειάζεται κάποια επεξήγηση ή κάτι άλλο, ή την επόμενη μέρα που θα έρθει, φαντάζομαι κάποια μέρα που θα έρθει ο ακτινολόγος, που θα έχει ακτινολόγο το νοσοκομείο, ή από μόνοι τους. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θα ακτινοβολούμε κόσμο, γιατί δεν θα υπάρχει φυσική παρουσία του γιατρού και σε πολλές περιπτώσεις οι γιατροί δεν θα έχουν άλλο μέσο των επιγόντων παρά μόνο την αξιολογική. Το δεύτερο είναι ότι με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 101 ΦΕΚ 194-20-11-98, το οποίο αφορά την λειτουργία και την ακτινοπροστασία των τμήματων του ακτινολογικού, αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που γίνεται, δηλαδή να δουλεύει το εργαστήριο, έστω για τις απλές ακτινογραφίες, χωρίς τη φυσική παρουσία γιατρού ή τουλάχιστον χωρίς την κάλυψη ή χωρίς την συμβουλή, έστω σε επίπεδο ευθύνης, έτσι, ή σε επίπεδο πληροφορίας για τους γιατρούς. Είναι τελείως αντίθετο με αυτά που ισχύουν και με αυτά που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα να μου πείτε γιατί γίνεται αυτό. Έτσι. Γιατί γίνεται, γιατί φτάσαμε εδώ, ας πούμε. Τι είναι αυτό που οδήγησε πολλά νοσοκομεία πλέον της Ελλάδος να ζητούν παροχής υπηρεσίες απομακρυσμένης γνωμάτευσης? Κατά πρώτο λόγο είναι οι συνθήκες εργασίες που επικρατούν γενικά στα νοσοκομεία. Το έχουμε δει πολλές φορές, το έχουμε αναδείξει άλλες τόσες. Οι συνθήκες οι οποίες εργάζονται οι γιατροί και όλο το προσωπικό, για να μην εξαιρέω κανέναν, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους γιατρούς, είναι άθλιες. Γι' αυτό υπάρχουν και παραιτήσεις ανά την Ελλάδα πάρα πολλές το τελευταίο διάστημα. Ήδη και στο νοσοκομείο της Χίου από Δεκέμβρη, από ό,τι πληροφορήθηκα, παραιτήθηκε, ενώ μέσα στις ημέρες αυτές παραιτήθηκε ο διευθυντής των επιγόντων, ο γιατρός των επιγόντων, ας πούμε, παραιτήθηκε και από Δεκέμβρη δεν θα υπάρξει στο νοσοκομείο. Και οι λόγοι είναι αυτοί που σας ανέφερα. Είναι η εξαντλητική και άθλια συνθήκη εργασίας και απ' την άλλη είναι και η πενιχρή μισθή. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση βέβαια με αυτά που κάνει η κυβέρνηση σημερινή. Δηλαδή, έβγαλε προχθές ο γραμματέας, νομίζω, της ΟΕΝΓΕ ένα κειμενάκι για το κρατικό νοικιαστό, το οποίο και εκεί έχει το ίδιο καθεστώς στα απομακρυσμένη γνωμάτευση όσον αφορά τις επίγουσες αξιολογικές και μαγνητικές. Λέει ότι εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας γίνεται κατά βάση περίπου 200 αξιολογικές όταν εφημερεύει το νοσοκομείο αυτό. Με βάση λοιπόν την τιμολόγηση που έχει, την προσφορά που έχει δώσει η εταιρεία, οι 200 αξιολογικές για ένα 24ωρο εφημερίας του κρατικού Νίκαιας θα στοιχήσουν 3.874. Δηλαδή, για μία εφημερία θα δώσουμε 3.874, την ίδια στιγμή που σε ένα επιμελητή Α δίνουμε 174 ευρώ μεικτά. Να λοιπόν γιατί οι γιατροί, να άλλος ένας λόγος που οι γιατροί, όλοι είναι επιστήμονες, ή φεύγουν στο εξωτερικό ή μπαίνουν σε εταιρείες ή φτιάχνουν εταιρεία.
αυτό που πρέπει να γίνει για να μην λένε κάνουμε προκηρύξεις και δεν βρίσκουμε και κάνουμε προκηρύξεις και δεν βρίσκουμε. Είναι γενναία αύξηση αύριο το πρωί, για να μην πω χτες, διπλασιασμό των αποδοχών. Μας απέδειξε ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ ότι δίνουμε 30 φορές περισσότερα χρήματα για μία εφημερία στην Οίκαια για ένα μόνο τμήμα. Άρα λοιπόν, διπλασιασμός των μισθών των γιατρών αύριο το πρωί και προκήρυξη με άμεσες διαδικασίες όλων των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στα νοσοκομεία, για να μην νιώθει ο γιατρός που θα βάλει τα χαρτιά του σε ένα απομακρυσμένο νησί, θα είναι μόνος του. Δεν πρόκειται ποτέ να έρθει κάποιος στα νοσοκομεία της περιφέρειας, ακόμα και της Αθήνας, βλέπετε ότι και εκεί έχουν πρόβλημα, εάν νιώθει μόνος του. Άρα λοιπόν, προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων, αν αυτές κρίνονται λίγες, γιατί για μας θεωρώ ότι σε πολλά τμήματα και σε πολλά νοσοκομεία οι οργανισμοί είναι απαρχαιωμένοι, αν λοιπόν κρίνονται λίγες, με άμεσες διαδικασίες να αυξάνονται 20%, 30% οι θέσεις κενές εννοώ. Άρα λοιπόν δύο πράγματα. Γενναία αύξηση των μισθών των γιατρών και όλο το υπόλοιπο προσωπικού και άμεση προκήρυξη όλων των κενών θέσεων για να μην νιώθει ο γιατρός έρμεο ότι θα έρθω σε ένα κριτικό νησί και θα είμαι μόνος μου. Αν δεν γίνουν αυτά τα δύο πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση κανένα νοσοκομείο της περιφέρειας να αντέξει μέσα στα επόμενα χρόνια να δουλεύει υπ' αυτές τις συνθήκες. Και ας μην μας πούν ότι δεν υπάρχουν χρήματα, μας απέδειξε ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ με από ένα νοσοκομείο, μια εταιρεία η οποία δεν έχει έξοδα στην ουσία, παρά μόνο το χαρτί, ούτε το χαρτί, τα λειτουργικά έξοδα είναι ένας υπολογιστής και η γνώση που θα βάλει ο γιατρός. Τα έξοδα βαραίνουν το νοσοκομείο, του μηχανήματος, της συντήρησης, του ρεύματος, του προσωπικού που θα το δουλέψει. Έτσι. Άρα λοιπόν χρήματα για εκεί που θέλουν υπάρχουν και όταν δεν θέλουν, λένε δεν έχουμε χρήματα. Αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της υγείας και γι' αυτό λοιπόν καλούμε τον κόσμο την Πέμπτη 11.30 ώρα στην πλατεία Βουνακίου να ενώσει τη φωνή με τα συνδικάτα, με τα σωματεία και με τους φορείς, διότι έχει φτάσει το θέμα της υγείας στο μη παρέκει. Βλέπουμε να δίνονται χρήματα αφιδώς σε διάφορες εταιρείες και όταν πρόκειται για να κάνουν προσλήψεις ή για αυξήσεις των μισθών, κοροϊδεύουν με 50 και με 20.